Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ανάδειξε το βιβλίο έχει τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά σε ένα διανοούμενο της εποχής μας, τον ιδρυτή των εκδόσεων Σκαραβαίος, τον κύριο Κώστα Βενετσάνο. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν στον ιδιαίτερο χώρο του Πτυβούλα και να πούμε ότι είναι και αρθρογράφος της περιφερειακής εφημερίδας Ανατολικής Αττικής Εβδόμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Θεόδωρος Γεωργίου, έχει μιλήσει στο βιβλίο του Μήνυμα Μοράλια για τον κύριο Κώστα Βενετσάνο, χαρακτηρίζοντάς τον ως λόγιο και πνευματικό άνθρωπο της πνευματικής κοινότητας. Κύριε Βενετσάνο, είστε πολύ τάλαντος, με μια γεμάτη ζωή από εμπειρία και γνώση. Να αναρωτηθούμε λοιπόν από πού ξεκίνησε η μεγάλη σας αγάπη αυτή για το βιβλίο και για τη γνώση. Ποιο ήταν το κίνητρο εν ολίγης που σας οδήγησε στον υπέροχο κόσμο του βιβλίου και αργότερα στο επαγγελματικό σπίτι, φυσικά, το Σκαραβαίο. Καταρχήν, η αγάπη για το διάβασμα ξεκίνησε από τη στιγμή που έμαθα να διαβάζω. Δεν υπήρχε τηλεόραση, το τονίζω αυτό, και επομένως ο μόνος τρόπος, το μόνο μέσο για να σ' ανοίξει τους ευρύτερους ορίζοντες του κόσμου ήταν το βιβλίο. Έτσι το αγάπησα, έτσι το πλησίασα, έτσι το ερωτεύτηκα, αν το θέλετε. Γιατί αυτό σημαίνει βιβλιοφίλος. Βέβαια, στην πορεία, επειδή ήταν άλλες συνθήκες, δεν υπήρχαν βιβλία κλπ. Ανακάλυψα ότι υπάρχει μια δανειστική βιβλιοθήκη μακριά από το σπίτι μου, με συνδρομή μία κούτα τσιγάρα το μήνα. Το χρήμα ήταν πληθωριστικό και δεν είχε αξία. Και επομένως γράφτηκα εκεί και έπαιρνα ένα βιβλίο σχεδόν την ημέρα, το οποίο επέστρεφα και έπαιρνα ένα καινούριο. Μέχρι τα 14 μου είχα εξαντλήσει την παιδική γραμματεία πλέον. Ντίκενς, Ιούλιο Βέρν. Το αντικείμενο λοιπόν του πόθου μου, της λατρείας μου, το διάβασμα, το βιβλίο, έγινε κάποια στιγμή, όταν τα έφερε έτσι η ζωή, αντικείμενο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας. Και έτσι ίδρυσα τον εκδοτικό οίκο Σκαραβαίος το 1967. Να τολμήσω να ρωτήσω το όνομα από πού προήλθε. Ναι, είναι αλήθεια ότι παιδεύτηκα. Συνήθως, όπως βλέπετε, οι εκδόσεις λένε εκδόσεις τάδε. Και δεν λέει τίποτα το επώνυμο. Δεν θα ήθελα να λέει εκδόσεις Βενετσάνος. Ήθελα ένα συμβολικό. Διαβάζοντας λοιπόν την ελληνική και παγκόσμια μυθολογία, κατέληξα στο Σκαραβαίο, γιατί ήταν αρχαία αιγυπτιακή και μυκηνοϊκή θεότητα, που πριτάνευσε μάλιστα των λοιπόν θεοτήτων για κάποιο διάστημα, ταυτιζόταν με τον ήλιο, δηλαδή με το πνεύμα, με το φως, με τη γνώση. Και γι' αυτό έδωσα αυτό το όνομα. Και άλλες αιτίες που βρίσκονται βέβαια, που βρίσκονται στο site μας. εκδόσεις-σκαραβαίος.gr. Πόσο λοιπόν καθοριστική είναι η σημασία και η αξία του βιβλίου στον άνθρωπο? Και το ρωτούμε γιατί υπάρχει μείωση του ενδιαφέροντος και του αναγνωστικού κοινού στις μέρες μας. Αν σκεφτεί κάποιος ότι οι νέοι ασχολούνται περισσότερο με τη νέα τεχνολογία, με τη χρήση υπολογιστών και των κοινωνικών δικτύων social media. Χρήσιμη νέα τεχνολογία, ασυζητητή. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί η νέα τεχνολογία διευρύνει τις ικανότητες του εγκεφάλου πλέον. Αλλά το βιβλίο, πρέπει να το τονίσω, είναι εκείνο που συμπυκνώνει όλη τη θεά ουσία όλων των μεγάλων εγκεφάλων όλων των εποχών. Το βιβλίο μπορεί να συρρυκνώνεται ακριβώς επειδή ασχολείται ο άλλος με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλεκτρονική ανάγνωση βιβλίων και εντύπων γενικά κλπ. Αλλά το βιβλίο θα παραμείνει, έστω και αν συρρυκνωθεί το αναγνωστικό του κοινό. Είναι η στιγμή όμως να μιλήσουμε για την αυαρχίδα του εκδοτικού σας οίκου, του Σκαραβαίου, για ένα κορυφαίο εκδοτικό επίτευγμα, μια πολυτελέστατη έκδοση και κυρίως μια δική σας πνευματική πρωτοβουλία. Και είναι ο Ηγεμόνας, το περιόνυμο ποίημα του Νικολό Μακιαβέλη, το οποίο είναι στην ελληνική γλώσσα με έγκυρη μετάφραση και επιμέλεια και σχολιασμό δικό σας. Ποια είναι η ιδιαίτερη αξία αυτού του βιβλίου και για ποιο λόγο είναι τόσο διαχρονικό και επίκαιρο από ποτέ? Και να το δούμε. Ο κόσμος δεν γνωρίζει, ακόμη και εκείνοι που διαβάζουν γενικώς, τον Μακιαβέλη. Γνωρίζουν τον μακιαβελισμό από που γνωρίζουν και τον Μακιαβέλη. Είναι λάθος. Ο Ρουσό έχει πει ότι ο Μακιαβέλη, προσποιούμενος ότι διδάσκει
τους βασιλείς, εδίδαξε τους λαούς. Ζήτησα συγγνώμη να σχολιάσω και εγώ το Ρουσό και να πω ότι το κακό είναι ότι διαβάστηκε από τους βασιλείς, έστω λίγο πολύ, αλλά ελάχιστα ή καθόλου από τους λαούς. Αυτή την πρόθεση προσπαθήσαμε να κάνουμε κι εμείς. Και μάλιστα με αυτή την έκδοση που περιέχει τα σχόλια του Ναπολέοντα, ο οποίος είναι πλησιέστερα, για να μην πω ταυτίζεται με την εποχή μας. Ας το δούμε κιόλας λοιπόν, να το δουν εκεί οι τηλεθεατές, αυτή την πολυτελέστατη έκδοση, αν θέλετε να το δείξουμε. Βεβαίως. Αυτή είναι η πολυτελής έκδοση, η οποία είναι αριθμισμένη και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, γιατί είναι συλλεκτικό πλέον αντικείμενο, δερματόδοτο, και αυτή είναι η απλή έκδοση, αλλά του ιδίου περιεχομένου βεβαίως, έτσι. Ναι. Ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη δεν είναι απλά ένα βιβλίο, είναι σχολείο. Έχει διδακτικό χαρακτήρα, σαφέστατα, λοιπόν. Σαφέστατα. Είναι όπλο άμυνας και επίθεσης, είναι εργαλείο προβληματισμού και δημιουργίας. Είναι χρήσιμο, απαραίτητο μπορώ να πω, για πολιτικούς ασφαλώς, για στρατιωτικούς, για επιχειρηματίες. Διδάσκεται σε πολλές επιχειρηματικές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα κλπ. Γιατί αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα και είναι καθοριστικό. Και βεβαίως είναι χρήσιμο για όλους. Είναι για το λαό. Γιατί ο λαός αντιμετωπίζει όλους αυτούς και πρέπει να ξέρει πώς θα τις αντιμετωπίσει. Ποια θεωρείτε την πιο σημαντική φράση του βιβλίου ή καλύτερα ποιο κομμάτι σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο και συνοψίσει το μεγαλείο αυτού του βιβλίου? Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Θα αναφερθώ σε 2-3. Όταν ο λαός δεν σε θέλει, τα κάστρα δεν σε σώζουν, λέει στους ηγεμόνες. Και τα κάστρα είναι πολλών ειδών, αναλογιστούν οι ακροατές. Λέει όμως ο Μακιαβέλη, που είναι τόσο κακός, ότι μπορείς να κατακτήσεις την εξουσία προδίδοντας τους φίλους σου, σκοτώνοντας, κλέβοντας, εξαπατώντας, αλλά όχι και τη δόξα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν το συνιστούσε, το διαπίστωνε. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν στην συγκεκριμένη έκδοση και σχόλια και παρατηρήσεις του Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Σαφέστατα. Κάνατε πολύ καλά που το επισημαίνετε ιδιαίτερα. Μα αυτή είναι η διαφορετικότητά του. Το βιβλίο αυτό χαρακτηρίστηκε και από τον Αντιπρίτανη, τον κύριο Μαραβέγια, και από τον Βύρο Ναπολίδωρα, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, ως προσφορά στην ελληνική γραμματεία. Ακριβώς γι' αυτό λόγο είναι το μοναδικό που έχει βγει με σχόλια του Ναπολέοντα. Όχι με σχολιασμό, με σχόλια. Δηλαδή, σε κάθε σελίδα έχουμε το κείμενο του Μακιαβέλη και τα σχόλια του Ναπολέοντα, τα οποία δεν τα έγραφε για να δημοσιευθούν, ήταν για προσωπική του χρήση. Πάρα πολύ σημαντικό. Το είχε ως εγκόλπιο τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη και αναγνωρίζει στο τέλος ότι προσέφερε πολλά για να ανέβει εκεί που ανέβηκε, στην αυτοκρατορία και στην κατάκτηση του τότε κόσμου, του τότε πολιτισμένου κόσμου, της Ευρώπης, εν πάση περιπτώσει. Ασχέτως καταλήξεως. Αυτή την έκδοση την προλογίζουν επίσης σημαντικοί άνθρωποι του πολιτικού και πολιτιστικού γίγνεσθε της χώρας μας, σωστά? Ακριβώς. Και αυτό δείχνει τη βαρύτητα του βιβλίου, διότι με χαρά του δέχτηκε να κάνει την εισαγωγή ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και επί σειρά ετών βουλευτής, Βύρονας Πολίδωρας, διανοούμενος, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κύριος Μαραβέγιας, και ο καθηγητής της πολιτικής φιλοσοφίας, που ακριβώς είναι το βιβλίο, πολιτικοφιλοσοφία, Θεόδωρος Γεωργίου του Πανεπιστημίου Θράκης. Το παρουσίασαν δε στην παρουσίαση, την κεντρική παρουσίαση που κάναμε στην Αρχαιολογική Εταιρεία, οι καθηγητές, κύριος Μάζης, ο κύριος Μαραβέγιας που έχει γράψει και πρόλογο του βιβλίου, και επίσης και ο Ιωάννης Μεταξάς, καθηγητής και ακαδημαϊκός της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας των Παρισίων. Είναι πραγματικά μια σημαντική έκδοση, και αυτό το ότι συμμετείχαν αυτοί οι άνθρωποι και έδωσαν τη βαρύτητα σε αυτό το πράγμα, δείχνει αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Βενετσάνη, και την τιμή που μας κάνατε να είσαστε μαζί μας.
Ευελπιστούμε να έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και να δεχτούμε αυτό το όμορφο κύμα γνώσης. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω και αυτό το βιβλίο, το οποίο το θεωρώ πραγματικά σημαντική έκδοση, όχι μόνο για τους βιβλιοφίλους, αλλά εκείνους που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο, όπως είπα. Να πούμε ότι το βιβλίο «Ηγεμόνας» του Νικόλο Μακιαβέλη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σκαραβαίος» και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις εκδόσεις. Το τηλέφωνο είναι το 89-59-004 με πρόθεμα το 210. Και το email. Και το email είναι και skaraveos.gr και press@7.com. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ. Στην Ενότητα Παιδί έχουμε καλεσμένη την κυρία Δήμητρα Δεστέ. Απόφυτο κλασικής φιλολογίας με μεταπτυχιακό στη διδακτική μεθοδολογία, ειδική αγωγή ΔΕΠΗ, συμβουλευτική ενηλίκων, ενώ έχει και ομιλεί 5 γλώσσες και έχει εξειδικευτεί σε μεταπτυχιακό στο Marketing Communications Management. Διδάσκει δε ελληνική και αγγλική γλώσσα με τηλεδιάσκεψη. Πολύ καλησπέρα σας αγαπητή Άννα, σας ευχαριστώ ολοθέρμως για την πρόσκλησή σας. Κυρία Δεστέ, αφού σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ σε εμάς, θα θέλαμε λίγο να συζητήσουμε ποια είναι τα ωφέλη και τα προνόμια της διδασκαλίας online. Ξεκινώντας με το πιο σημαντικό, η διδασκαλία του εν λόγω τύπου πλέον είναι διαθέσιμη σε όλους. Η DESTE Dimitri Education Online και στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη καραντίνα, σαφώς με αργούς τους μαθητές της, μπόρεσε να ολοκληρώσει μία αγαθοεργία. Ποια ήταν αυτή? Το μοίρασμα δωρεάν έντυπου υλικού ασκήσεων, βοηθητικού υλικού ασκήσεων, αλλά και πύλησης απορριών, σε παιδάκια που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα μέσω ίντερνετ, ούτε καν το σχολείο τους. Προχωράμε σε έναν εξίσου πολύ σημαντικό κατά με παράγοντα και πολύ σημαντικό, γιατί δεν φέρει κανένα απολύτως κόστος. Δεν απαιτεί δηλαδή οργανωμένους χώρους εκπαιδεύσεως. Συνεχίζουμε με το γεγονός πως συνδυάζει την χρήση πολυμέσων όπως είναι η εικόνα, ο ήχος, κείμενα, σαφώς ομιλία και διαλόγους, συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τα μαθήματα έχουν τη μορφή βίντεο. Τι πιο όμορφο για τα παιδιά, τι πιο κινητήρια δύναμη για τα παιδιά. Κινητήρια δύναμη ώστε να παρακολουθήσουν με περισσότερη προσοχή τα μαθήματα. Η διδασκαλία και η μάθηση έχει σαφώς συμμετοχικό χαρακτήρα, καθώς διαρκώς ακούω παράπονα και από μαθητές, αλλά και από εκπαιδευτικούς, πως δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά όσο στην κλασική διδασκαλία με την λειτουργία των σχολείων. Αυτό δεν είναι αλήθες. Ίσα-ίσα που με τον προαναφερθέντα ωφέλιμο τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας μέσω βίντεο, ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών και συμμετέχουν πιο ενεργά. Ακολούθως, μία βασική, έτσι, επίσης, ωφέλιμη τακτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε μέσα από την online education είναι η εξοικονόμηση κόστους και η αύξηση του χρόνου μάθησης. Αν ακολουθήσουμε την τακτική της διδασκαλίας, της online education, διδασκαλίας της διαδικτυακής, έχουμε δύο πολύ πολύ σημαντικά ωφέλη, κέρδη χρόνου και χρήματος. Εδώ θα επισημάνω και κάτι πιο σημαντικό. Ξεκούραση των παιδιών.
ξεκούραστα από το σπίτι τους, παρακολουθούν τα μαθήματά τους, ξεκούραστα συνεχίζουν να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις από την διδακταία ύλη των διδακτικών ωρών που έχουν παρακολουθήσει στο αντίστοιχο ημερήσιο μάθημά τους. Έτσι λοιπόν έχουμε ευελιξία όσον αφορά την διδασκαλία online και στο σημείο αυτό όσον αφορά την εντύπωσή μου θα αναφερθώ στα αποτελέσματα των μαθητών μου. Δηλαδή ξυπνούσαν λίγο αργότερα το πρωί, ήταν πιο ξεκούραστα, δεν είχαν το άγχος της προετοιμασίας για το σχολείο, να ξυπνήσουν νωρίτερα, να προλάβουν κάποια παιδάκια το λεωφορείο, να τρέχουν, να βιάζονται, να έχουν αυτό το στρες. Εν συνεχεία, να αναφερθούμε στην διαρκή εξέλιξη και βελτίωση. Καθώς η κάθε διδασκαλία καταγράφεται. Μέσα από την διαδικτυακή διδασκαλία μπορούμε να κάνουμε recording. Μπορούμε δηλαδή να καταγράψουμε το μάθημα και να το δούμε σε εξελικτική πορεία. Αυτό βοηθά και τους εκπαιδευτικούς σαφώς, αλλά και τους μαθητές. Η διδασκαλία ειδικής αγωγής με παραμύθια ως εργαλείο με το οποίο οι μαθητές ενεργοποιούν την ενσυναίσθηση και εφαρμόζουν γραμματικούς, λεξιλογικούς και συντακτικούς κανόνες. Πόσο βοηθά τα παιδιά λοιπόν όταν γίνεται με την τηλεδιάσκεψη και τις online και τα Zoom φυσικά ως διδασκαλία με τις πλατφόρμες αυτές. Βλέποντας το ενδιαφέρον των παιδιών, έχω ήδη αναφερθεί στο τι πραγματοποιούμε με αυτό. Ενεργοποιούμε την ενσυναίσθηση και το πραγματικό ενδιαφέρον των μαθητών. Να σημειωθεί πως ιδιαιτέρως χρησιμοποιώ την εφαρμογή παραμυθιών στην ειδική διαπαιδαγώγηση. Ακριβώς γιατί τα παιδάκια ειδικής αγωγής έχουν αυξημένη την ενσυναίσθησή τους περισσότερο και εμείς σε αυτό στηριζόμαστε ώστε να οδηγηθούμε στην απόκτηση της γνώσης. Πώς λειτουργούμε επακριβώς για να μην πλατιάζουμε. Καταρχάς, έχουμε να διδάξουμε μία διδακτική ενότητα, είτε σε γραμματική, είτε σε συντακτικό, είτε σε ορθογραφία. Πολύ απλά, κατανοητό, νομίζω, έτσι. Δημιουργούμε αποσπάσματα από παραμύθια, είτε ένα ολόκληρο παραμύθι, και το ανοιχνεύουμε σε αυτό, είτε από τα αποσπάσματα παραμυθιών, είτε σε ένα εξολοκλήρω παραμυθάκι, ανοιχνεύουμε προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν αρρωγό για την απόκτηση της γνώσης. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προτάσεις, επί παραδείγματος, έχουμε να κάνουμε με σημεία στίξεως. Θα βρούμε προτασούλες οι οποίες θα έχουν πάρα πολλά σημεία στίξεως. Αναφέρομαι σε κάτι πάρα πολύ απλό για να είναι έτσι πιο εύληπτο από όλους σας. Και από όλους μας. Οι προτάσεις λοιπόν αυτές παρακολουθούνται από τα παιδιά, ακούγονται προσεκτικά από την αφήγηση και συνεχεία αντιγράφονται, οδηγούμεθα σε ανάγνωση και σαφώς στην κατανόηση του πού ακριβώς χρησιμοποιούμε τα σημεία στίξεως. Ένα παράδειγμα, έτσι. Συνδυάζεται σαφώς η εξάσκηση στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, σε αντίστοιχες διδακτικές μεθόδους, προσαρμοσμένες αναλόγως στο εκάστοτε παιδάκι. Επαναλαμβάνω πως περισσότερο χρησιμοποιούμε στην ειδική αγωγή τα παραμύθια. Και μάλιστα οι αντιρρήσεις πολλών ανθρώπων, είτε είναι γονείς, είτε εκπαιδευτικοί, αλλά και αρχικώς μαθητές της ειδικής αγωγής, θεωρούσαν πως δεν είναι εφικτό να διεξαχθεί μια ούτε καν διδακτική ώρα με μαθητές ειδικής αγωγής. Κι όμως τα παραμύθια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και πραγματικά παράγεται έργο.
Σαφώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενδεχομένως αν εγώ εκ των προτέρων, κατ' ιδίαν δεν γνώριζα τα παιδάκια μου αυτά της ειδικής εισαγωγής, ίσως να μην μπορούσα να πραγματοποιήσω διδασκαλία online. Αλλά πραγματικά τα παραμύθια στάθηκαν αρρωγή στην επετέλεση αυτού του σκοπού. Ένα ιδιαίτερο κίνητρο μου για τα παραμύθια δεν ήταν μόνο η ύλη που έπρεπε να διδαχθεί και να αφομοιωθεί από τα παιδάκια μας με έναν πιο όμορφο ή πιο ενδιαφέρον τρόπο για τα παιδιά. Αλλά το ηθικό δίδαγμα. Πλάθουμε προσωπικότητες εμείς εκπαιδευτικοί και θα πρέπει να έχουμε σε κάθε διδακτική ώρα στόχο μας την επετέλεση ενός κύκλου με αρχή, μέση και τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή και για τις πολύτιμες γνώσεις σας, τις οποίες μοιραζόσαστε μαζί μας, έτσι ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής και ο γονέας του φυσικά, αλλά και ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός, στην online διδασκαλία. Ευχαριστούμε θερμά. Εν κατακλείδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη διεξαγωγή της συνεντεύξεως, αν και αρχικά η πρόσκληση αυτή με είχε θορυβήσει λιγάκι, γιατί δεν επιληχαίνουμε ιδιαίτερα στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά όπως μου ανέφερα, για τα παιδιά, ναι, σαφώς, και δέχτηκα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη μητέρα μου που στάθηκε αρρωγός όλες τις προσπάθειές μου να επιτύχω, ιδίως στον τομέα της ειδικής διαπαιδαγώγησης, εν συνεχεία τους αγαπημένους μου μαθητές, οι οποίοι αποτελούν επιβεβαίωση της όλης μου προσπάθειας να έχω και έχω, δόξα τω Θεώ, ευτυχισμένα και μορφωμένα παιδιά. Κλείνοντας, με την άδειά σας φυσικά, θα ήθελα αυτή η όμορφη συζήτησή μας να αφιερωθεί στην τίμηση ενός ανθρώπου που στάθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά μου. Πιστός, με την αγάπη του, να βοηθά τα παιδάκια της ειδικής αγωγής, τα οποία ήταν ορφανά από πατέρα. Με τη ζεστή του αγκαλιά, κάλυψε το κενό, όσο μπορούσε, αυτό το κενό που είχαν τα παιδάκια, τα ορφανά από πατέρα. Ένας άνθρωπος με περίσσια αγάπη, που πάντα έλεγε ότι σου έχω εμπιστοσύνη. Αυτός αποτέλεσε τη δύναμή μου για όλες αυτές τις σπουδές. Σας παρακαλώ πολύ, με την άδειά σας, η συζήτηση αυτή, η συνέντευξη αυτή, να αφιερωθεί στην τίμηση της μνήμης του πατέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ανάδειξέ το φιλοξενείται στην Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, στη Δημητρίου Σούτσου 46. Έχει φυσικά καλεσμένο τον πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών, τον κύριο Νικόλα Ουζούνογλου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και μας δέχεστε εδώ. Είναι η ώρα όμως να μιλήσουμε για το ΕΛΠΗΣ. Είναι ένα πρόγραμμα για νέους υποστήριξης της μαθητικής τους κατεύθυνση και των σπουδών τους. Ναι. Και επαναπατρισμού, από ό,τι μας είπατε, έτσι δεν είναι? Θα σας πω, ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, η Ομοσπονδία έχει ένα βασικό σκοπό. Ο κύριος σκοπός ύπαρξης της Ομοσπονδίας είναι να εξασφαλίσει τις συνδίκες και να συμβάλλει στη διατήρηση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης κάτω από συνθήκες ευημερίας και βέβαια εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός είναι ο βασικός σκοπός της ύπαρξης της Ομοσπονδίας. Δεν είναι για να κάνει μόνο τελετές, δεν είναι για να καλλιεργεί την ιτοπάθεια. Mm-hmm. Είναι αγωνιστικός, είναι μια αγωνιστική ομοσπονδία. Και ο αγώνας είναι να υπάρξει το μέλλον για τον ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη, που είναι εξασφαλισμένο με διεθνείς συμβάσεις, αλλά δυστυχώς οι οποίες δεν έγιναν σεβαστές. Τώρα, τι είναι το πρόγραμμα ΕΛΠΗΣ? Εδώ και πολλά χρόνια η ομοσπονδία υποστηρίζει τη νέα γενιά. Αρχίσαμε με την πόλη,
Το μεταφέραμε στην Ελλάδα για παιδιά που έχουν καταγωγή στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη. Υποστηρίζουμε παιδιά του Λυκείου για να ετοιμαστούν στις εισαγωγικές εξετάσεις. Το επεκτείναμε το πρόγραμμα για φοιτητές και τώρα μάλιστα το επεκτείναμε και σε μεταπτυχιακές σπουδές για όσα παιδιά θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Σε ιδρύματα πανεπιστημιακά που λειτουργούν στην Κωνσταντινούπολη. Πέρα από εκεί όμως, το πρόγραμμα έχει πολλαπλές δράσεις. Μία από τις βασικές δράσεις είναι να υποστηρίξει νέα ζευγάρια κατά προτίμηση ή ακόμα και νέους που είτε ανήκουν στη δικιά μας την κοινότητα, στην εκπατρισμένη κοινότητα των Κωνσταντινούπολιτών ή ακόμα έμπρακτα αγαπούν την Κωνσταντινούπολη και ό,τι αντιπροσωπεύει αυτό ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, για να υποστηριχθούν, να επαναπατριστούν ή να ζήσουν στην πόλη και έτσι να συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής στην Κωνσταντινούπολη κάτω από τις συνθήκες που σας είπα. Είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό. Εμείς προς την κυβέρνηση της Τουρκίας πιεστικά και απαιτητικά ζητάμε να υποστηρίξει τέτοια προγράμματα. Δεν το έχει κάνει ακόμα βέβαια. Mm-hmm. Οι πόροι από πού προέρχονται? Πώς? Οι πόροι αυτοί από πού προέρχονται? Οι πόροι είναι κυρίως από ιδιώτες δωρεές και mm-hmm. κατά καιρούς προγράμματα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, αλλά περισσότερο είναι από δωρεές. Mm-hmm. Όσον αφορά τους φοιτητές πέρσι, κάτω από τις συνθήκες αυτές τις πολύ δύσκολες, εξασφαλίσαμε όλοι να έχουν λάπτοπ, ένα ποσό, για να έχουν τα μαθήματά τους να ανελιπώς να τα παρακολουθούν. Το ίδιο κάναμε σε 26 παιδιά τελειόφοιτους των λυκείων. Τώρα έχουμε στον αέρα ένα πρόγραμμα για δύο υποτροφίες να κάνουν αίτηση σε μεταπτυχιακές σπουδές σε καλά πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης και ένα από αυτά με το οποίο έχουμε ξεκινήσει μια στενή συνεργασία είναι το Πανεπιστήμιο του Κότς. Ένα ίδρυμα το οποίο όταν πάτε εκεί νομίζετε ότι βρίσκεστε στο UCLA την Αμερικής. Αυτό είναι ένα σκέλος υποστήριξης των σπουδών. Πέρα από εκεί τώρα σύντομα θα ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα αποσκοπεί την χρηματοδότηση νέων ή την υποστήριξη τη χρηματική νέων οι οποίοι θέλουν να ζήσουν στην πόλη. Mm. Και να μας πούνε βέβαια τι θα κάνουν εκεί, αν θα ανοίξουν κάποια δουλειά, αν θα δραστηριοποιηθούν σε κάποιο πρόγραμμα που αφορά την ομογένεια. Εξάλλου η Ομοσπονδία και με το ανάδειξέ τους και σας ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολλά χρόνια, το είχαμε περιγράψει σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα, έχουμε στείλει εθελοντές. Mm. Έχουν γίνει πάρα πολλές αποτυπώσεις ιδρυμάτων, κτηρίων δικών μας, ελληνοορθόδοξων. Έχουν αποτυπωθεί βιβλιοθήκες. Έχουν γίνει μελέτες για σεισμικό κίνδυνο, την αποτροπή του σεισμικού κινδύνου. Mm. Και πάρα πολλές βέβαια αποτυπώσεις κτηρίων που είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη συντήρησή τους. Είναι πάρα πολλοί. Οι νέοι τη δεκαετία του 2010 που έχουν πάει είναι πάνω από 120 που έχουν προσφέρει σε τέτοια προγράμματα. Mm-hmm. Αφενός μεν υπάρχει μια προσφορά εθελοντική και μάλιστα και τα έξοδα της μεταφοράς ήδη τα καλύπτουν, αλλά πέρα από εκεί ο βασικός σκοπός είναι η νέα γενιά να γνωρίσει την πόλη. Άλλο είναι να ακούν από τους γονείς ή από τους μεγαλύτερους τι είναι η πόλη και άλλο να πάνε να το δουν και να συνεργαστούμε με τα ιδρύματα. Το πρόγραμμα αυτό, το ΕΛΠΙΣ που μας λέτε, από πότε ως πότε μπορεί κάποιος να καταθέσει? Το πρόγραμμα είναι σε συνεχής, ανοιχτό, κατά καιρούς γίνονται ανακοινώσεις, δεν έχει προθεσμίες. Έχει προθεσμίες, παραδείγματος χάρη για βοηθήματα προς φοιτητές όταν δίνουμε, λέμε μέχρι 25 Μαρτίου να στείλετε την αίτησή σας. Ναι. Διότι και εμείς πρέπει να ξέρουμε πόσοι είναι οι ενδιαφέροντες. Τώρα τρέχει κάτι που μιλάμε. Τώρα τρέχει για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην πόλη. Ήδη έχουμε 6 υποψηφίους. Αυτό θα είναι ένα συνεχές πρόγραμμα και θα αναπτυχθεί. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων 15 ημερών για τον επαναπατρισμό και για την παλινόστιση νέων. Όσον αφορά το θέμα του COVID, αν κάποιοι δεν μπορούν να πάνε λόγω των θεμάτων που προκύπτουν, μπορεί να γίνονται με τηλεδιάσκεψη, με Zoom, κάποια μαθήματα και να μην χρειαστεί να πάνε τα παιδιά και να διαβάσουν? Κοιτάξτε, εμάς ο βασικός μας σκοπός είναι η ιδεολογική παρουσία να αυξηθεί εκεί. Mm. Τώρα βέβαια είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, Arçelik, είναι γίγαντας σε κατασκευή ειδών ηλεκτρικών συσκευών οικίας. Πολύ μεγάλη εταιρεία από τη δεκαετία του 50. Μάλιστα νομίζω ήταν και ξεκίνημα και Έλληνες υπήρχαν στην αρχή. Αυτή η εταιρεία είναι πολύ καλή συνεργάσιμη, θέσεις πρακτικής άσκησης δίνει. Παλαιότερα πήγανε παιδιά, δουλέψανε. Τώρα βέβαια με το COVID το κάνουμε διαδικτυακά. Ναι, αλλά ναι, αυτό είναι μεταβατικό κάτι. Ο βασικός σκοπός είναι η παρουσία μας εκεί να αυξηθεί. Μάλιστα.
Μας αναφέρατε προλίγου και για τις 4 Σεβδόμου, μια ημερομηνία όπου θα ξεκινήσει... Θα γίνει μια τελετή για πρώτη φορά. Ναι. Να σας πούμε πολύ σύντομα το ιστορικό. Πρώτον, οφείλουμε εμείς σαν Κωνσταντινούπολιτες την όλη εργασία αυτή της ανάδειξης του θέματος, σαν το δικό σας, στον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη. Ένας πολύ ευγενέστατος Κωνσταντινούπολιτης, με την πραγματική έννοια. Και έχει δουλέψει, μας έχει προσφέρει πάρα πολλά σε πολλά θέματα. Στην συντήρηση των χημητηρίου του Σισλή, της Μεταμόρφωσης Σωτήρου, σε ένα από τα μεγαλύτερα χημητήρια, σαν το πρώτο των Αθηνών. Και σε πολλά άλλα θέματα που δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε τώρα. Αυτός επί χρόνια εργάστηκε στο εξής θέμα. Οι εθελοντές που είχαν έρθει το 41, το 40 και 41, και μετά βέβαια έμειναν εδώ και πολέμησαν στην Μέση Ανατολή, την ιστορία τους. Και μάλιστα πρόπερση έγινε ένα μνημείο στο Παλαιό Φάλιρο, σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, χάρη σε όλη την προσπάθεια που έκανε ο κύριος Νίκος Μιχαηλίδης και εμείς βέβαια σαν Ομοσπονδία που το υποστηρίξαμε. Υπάρχει ένα μεγαλοπαρπέστατο, πολύ ωραίο μνημείο στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου για τους εθελοντές που ήρθαν και έπεσαν για την ελευθερία της Ελλάδας. Ήταν γνωστό ότι ένας αριθμός περίπου 80 εθελοντών, τον Ιούλιο του 41 πια το μέτωπο είχε καταρρεύσει εδώ και η Ελλάδα βρέθηκε στην τριπλή κατοχή, νοικιάσανε ένα καΐκι, το Ευαγγελίστρια, και, για να επιστρέψουν στην πόλη. Αυτοί ήταν κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, Έλληνες υπήκοοι. Ξέραμε ότι από έναν που βρέθηκε το ισορός του, εκφράστηκε στην Τίνο νομίζω, ότι αυτοί πνιγήκανε, αλλά δεν ξέραμε τι έγινε πραγματικά. Χάρη στην εργασία του κ. Νίκο Μιχαηλίδη έχει αποδειχθεί ότι ένα εγγλέζικο, αγγλικό, βρετανικό υποβρύχιο είναι μια πράξη εγκλήματος πολέμου, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Σταμάτησε το πλοίο και βύθισε το πλοίο και όλοι άφτανδρο πνίγηκαν, όλοι και οι 79 νομίζω είναι ακριβώς. 4 Ιουλίου για πρώτη φορά θα γίνει μια τελετή. Έχουμε απευθυνθεί και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να έρθει ένα πλοίο και να ρίξουμε ένα στεφάνι στον υγρό τάφο αυτών των ανθρώπων που ήρθαν εθελοντές, πολέμησαν στην Ελλάδα. 12 από αυτούς είχαν πέσει στο αλβανικό μέτωπο. Αυτοί που είχαν πεζήσει, μερικοί που είχαν πεζήσει, γυρνούσαν στην πόλη. Άλλοι πήγαν στη Μέση Ανατολή και συνέχισαν τον αγώνα κατά του άξονα. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός για πρώτη φορά στα 80 χρόνια μάλιστα, 41-2021 θα γίνει. Κάποιες άλλες δράσεις μέσα στο 2021 που προγραμματίζεται υπάρχουνε? Ναι, έχετε βέβαια, προλάβει πάρα να πολλές. Σκεφτεί, θα γίνει 7 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια προβολή πρώτη φορά μιας ταινίας της κυρίας Ευτυχίας Φράγκου, πολύ γνωστή, μια ταινία ντοκιμαντέρ που έχει πολυβραβευμένη σε φεστιβάλ για τα Σεπτεμβριανά, στην επέτειο των Σεπτεμβριανών. Έχουμε πολλές άλλες δραστηριότητες. Έχουμε ένα σημαντικό έργο με το Δήμο Αθηναίων για την συντήρηση του μαυσολίου του Χριστάκη Ζωγράφου. Αυτό είναι στο πρώτο κημητήριο των Αθηνών. Είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό μαυσολίο στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Έχει αποπερατωθεί η μελέτη με έξοδα της Ομοσπονδίας και έχει παραδοθεί η μελέτη στο Δήμο των Αθηναίων και ελπίζουμε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα αναγεννηστικό, συντήρησης. Είναι ένα μεγαλοπρεπές αρχιτεκτόνημα, κομμνημείο. Αυτό είναι από τα πάρα πολλά που προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Και βέβαια έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα που πάλι σας ευχαριστώ που μας είχατε φιλοξενήσει, το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης που κανονικά συνεχίζεται, όλες τις δυσκολίες που έχουμε συνεχίζεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.